Αντίστροφα μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Άγνωστο το πότε θα γίνει, σήμερα ή τις επόμενες ημέρες. Πάντως, Σοφία Φασουλάκη, μένει να δούμε αν το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με νέα σύνθεση. Λίνα, όπως τα λες, είναι το μεγάλο ερώτημα είναι εάν τελικά οι όποιες αλλαγές αποφασίζει ο κ. Μητσοτάκης θα γίνουν μέχρι αύριο το μεσημέρι, γιατί στη συνέχεια πετάει για τη Σλοβενία και την Μασαλία Πέμπτη και Παρασκευή, ή θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις όταν επιστρέψει και θα ανακοινώσει το νέο σχήμα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ή την ερχόμενη Δευτέρα. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες θα τον συνοδεύσουν για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα είναι το σχήμα, θέλει να είναι το σχήμα το οποίο θα τον πάει στις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, όπως έχει ο ίδιος πει. Τώρα, σύμφωνα με κάποιες πηγές, Λίνα, ο Πρωθυπουργός μέχρι ώρας δεν έχει προχωρήσει σε αυτό που λέμε δομικό ανασχηματισμό και ίσως τώρα έχει έρθει η ώρα να το κάνει, γιατί όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε συνεργάτης του, μέχρι ώρας έχει προχωρήσει κάποιες μικρές διορθωτικές κινήσεις και όχι σε μεγάλες αλλαγές. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός και αν θα το κάνει, όπως και εσύ σωστά παρατήρησες, μέχρι αύριο ή την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως πρέπει να σου πω ότι το briefing σήμερα δεν μας έκανε σοφότερους, γιατί και ο κ. Οικονόμου κράτησε πολύ καλά κλειστά τα χαρτιά του, λέγοντας ότι ο ανασχηματισμός είναι ένα αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να τον ακούσουμε. Η ανάγκη, η έκταση, το βάθος, το αποτύπωμα, ο χαρακτήρας της αναδιάταξης του στελεχειακού δυναμικού της κυβέρνησης είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος που έχει την πλήρη αίσθηση της εικόνας, είναι ο μόνος που γνωρίζει σε όλη της την έκταση τη μεγάλη εικόνα, είναι αυτός που έχει όχι μόνο το προνόμιο συνταγματικά, αλλά και την ευθύνη απέναντι στην ισχυρή πλειοψηφία που του έδωσε την εντολή να κυβερνά, να παίρνει τις αποφάσεις για να διαμορφώνονται κάθε φορά οι καλύτεροι δυνατοί όροι, έτσι ώστε να πηγαίνουμε την πατρίδα μπροστά. Αυτό έγινε μέχρι τώρα, αυτό θα γίνει και στα επόμενα 2 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας.